που προαναφέραμε. Από τις δύο ομάδες με νικητή να βγαίνει ο Πάρκς και ο Κεραυνός να έχει την ΑΕΚ λιγοστεύει. Θα κλέψει ο Μιχαήλ, θα φύγει στον ευνοιασμό, θα δώσει στο Στυλιανού, ο οποίος θα στοχεί, αλλά έρχεται ο Πάρκς σαν τρέιλερ και καρφώνει την μπάλα 2-0 για την ομάδα του Κεραυνού. Ο Τόμας θα στόχισε, ο Μπάρκερ ευνοιασμός και ο Αμπουκάρ θα κάνει το 9-0 αμέσως time out. Από τον κύριο ο Χαρίδη πέρασε και έβγαλε ελεύθερη πάσα στο παίχτη, το σπέχτη. Και ο Χαρίδης απαντάει! Απίστευτη εξέλιξη με δύο τρίποντα στα τελευταία. Θέλει να βρει τον Ομπράιν, αυτός φέρνει τώρα ελεύθερος. Πάρα πολύ καλή πάσα του Σάιμον που αντί να κάνει ένα σούτο βιασμένο με ενώ έμειναν 3 ευκολότητα βρήκε την πάσα κάτω το καλάθι και πάλι το καλάθι είναι δικό του θεωρώ. Ο Μπράιν έμεινε ελεύθερος κάτω την μπασκέτα. Ο ψηλός του Κεραυνού έχει 2 φάουλ και πρέπει εκεί να χτυπήσουν για τα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. Ο Τόμας έχασε το σούτ τριών πόντων, ευθυνιασμός για τον Κεραυνό με τον Μιχαήλ να χάνει το layup αλλά να έχετε ο Πάρκς και να καρφώνει την μπάλα σε μια φάση που είχαμε δει και στο πρώτο δεκάλεπτο Μπουκάρ. Ο Μπράιεν θα πάρει μόνο στο την προσπάθεια και θα στοχίσει 36-28. Ένα καλάδι που το έψαχνε ο Μπράιεν για να το ανεβάσει και λίγο τι θα είναι η επιλογή της ΑΕΚ. Τόμας ελευθερώνεται μπροστά στον Μπράιεν. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια, πάρα πολύ ωραία προσπάθεια. Ο Τόμας έχει πάρει μπροστά, νομίζω έβαλε 8 τελευταίους πόντους. Και δείχνει ότι δεν θέλει να χάσει. 38-33 λοιπόν με τον ο Μπάρκερ ο οποίος προσπαθεί να κάνει ένα drive. Ο Μιχαήλ σώζει και μάλιστα βγάζει assist τον Πάρκς. Εκπληκτικό γκολ. 7 δευτερόλεπτα τώρα. Άντερσον, το drive κόβεται από τον Πάρκς. Η μπάλα καταλήγει στον Πέτροβιτς που σουτάει για 3 και φτωχή. 42-36. Πολύ καλός και αυτός σήμερα. Το έχω. Πέτροβιτς κάνει τους 9. Πάντως το πρώτο ημίχρονο για έκο, οπότε παίξαμε χαμηλά σχήματα. Ορίστε και τώρα. Τις έχουν βγει. Το τρίποδο του Πέτροβιτς. Και καλά έκανε δηλαδή. Και αλλίωσε τη φάση. Ο Πάρκερ για 3. Μέσα. 52-44. Με τον Πάρκερ να ευθετήσει αυτό το τρίποδο. Και του δίνει ένα γρήγορο πίξ ψηλά. Ο πίξ για 3. Μέσα. Αυτό ήταν ο Παντελή πρέπει να παίξει ρόλο. Στο... Από εδώ και πέρα. Είναι το τέλος του. Πάρκε σουτάρ για 3, μέσα! Δύσκολο σουτ, 61-53! Δύσκολο σουτ, αλλά το έχει αυτό το σουτ. Για να δούμε Παντελή, θα πατήσει όχι. 61-53 το σκορ. Πάλι δημιουργία, πάλι σουτ ελεύθερο. Ο Πέτροβιτς για 3, πάλι σουτ ελεύθερο. Μέσα! Πάλι σουτ ελεύθερο. 64 όλα. Απίστευτο παιχνίδι. Όλα αρχίζουν από την αρχή σε αυτά τα τελευταία 6 λεπτά περίπου. Ο Πάρκερ απαντάει! 67-64. Ο Παντελή θα βγάλει έξω. Σιζόπουλος τώρα για 3. Μέσα και αυτό. Πάρα πολύ καλό παιχνίδι μέχρι στιγμής αυτά τα 7 λεπτά. Πολύ καλή δημιουργία. Αυτά καλά χέρια του Παντελή όλα. Χτυπάει στον... Ξανακερδίζει την μπάλα όμως. Σουτάρει για 3. Μέσα. Μεγάλο σουτ. Ενώ είχε και πάσες ελεύθερες. Επέλεξε να το πάρει. Τώρα ο Κεραυνός πρέπει να δείξει χαρακτήρα. Τώρα κάποιοι παίχτες, ειδικά Κύπριους, πρέπει κάποιοι Κύπριοι να βγουν. Εδώ η assist πολύ καλή πάσα, πολύ καλή πάσα και εντάξει, δεν ήταν εύκολα τα όλα. Ο Άντερσον είδε την κίνηση του Μπρέζετ, πέρασε την assist. Ο Αμπουκάρ ήταν μακριά, έβγαλε την assist στον Μπρέζετ, ο Μπρέζετ έβαλε μπροστά την Άγκμερ. Ο Κεραυνός που θέλει να σκοράρει σε αυτή τη φάση, ο Παντελή θα κάνει φάουλ και θα στείλει τον Μπάρκερ στις βολές. Δεύτερο φάουλ του Ιάκωβου Παντελή. Κακό φάουλ αυτό τώρα γιατί... Άμα της πρέπει να ηρεμήσει η ΑΕΚ στην επίθεση και να κάνει καλύτερες επιθέσεις. Μέσα η δεύτερη, 80-78, κάνει τον βολόν. Θα χάσει την πρώτη, θα παραμείνει. Κάθε βολή, κάθε ενέργεια μετράει σε αυτό το παιχνίδι. Ο θεωρία μέχρι την πράξη είναι μεγάλη απόσταση. Πέτροβιτς υποδέχεται την μπάλα. Θα δώσει στον Άντερσον λήξη αγώνα 80-79 νίκη για τον Κεραυνό σε ένα match thriller όπως εξελίχθηκε. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι.
το οποίο θα πάρει ο Κεραυνός και θα κάνει το 1-0.